Web TV του ΑΒΕΝ 97 και 7 και στη σύνδεσή μας είναι ο κύριος Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο οποίος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ένας καταξιωμένος προπονητής, αλλά και προπονητής της Εθνικής Ομάδος Ανδρών Βόλεϊ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Ανδρεόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Περάσαμε μια μικρή περιπέτεια με τον κορονοϊό, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Διάβασα δηλώσεις σας, διάβασα έτσι την ευχαριστήρια επιστολή που στείλατε και πραγματικά έτσι λέω τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αθλητής, προπονητής και κλονίστηκε εντός εισαγωγικών λίγο από τον κορονοϊό, λίγο με φόβησε, η αλήθεια είναι, δεν το κρύβω. Είπα, τι μας περιμένει? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι όλες οι ομάδες της Volley League πέρασαν δύσκολα με το κορονοϊό. Ναι, βέβαια. Όλες οι ομάδες κόλλησαν, όλοι οι αθλητές και πολλοί προπονητές νόσησαν. Κάποιοι το πέρασαν εύκολα, η πλειοψηφία των αθλητών. Κάποιοι το πέρασαν λίγο πιο δύσκολα, αλλά ευτυχώς νομίζω ότι το ξεπεράσαμε όλοι και αυτό είναι το ευχάριστο. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην αγωνιστική δράση? Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Εδώ και αρκετές μέρες, εδώ και περίπου 10 μέρες έχουμε επιστρέψει όλοι, μάλιστα έχουμε δώσει και 3 παιχνίδια από τότε. Αυτό είναι και το ευτυχές γεγονός, coach. Ωστόσο, είδαμε τους παίκτες πραγματικά να δίνουν εντός εισαγωγικών μάχη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μπορούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ως προπονητής, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσετε φέτος ήταν η κατάσταση με τον κορονοϊό ή κάτι άλλο? Κοιτάξτε, φέτος πράγματι πάρα πολλά πράγματα ήταν περίεργα και πρωτόγνωρα στο πρωτάθλημά μας. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο πρωτάθλημα ακριβώς δημιουργήθηκε από αυτή τη μεγάλη παγκόσμια πανδημία, όπου είχαμε ξεκινήματα, σταματήματα, ημερομηνίες δύσκολες που έπρεπε να βγουν τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα φέτος στο πρωτάθλημά μας ήταν αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν και άλλα επιμέρους προβλήματα, όπως ήταν ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος, αλλά νομίζω πράγματι το βασικότερο πρόβλημα ήταν ο κορονοϊός φέτος. Και ό,τι ακολούθησε με τον κορονοϊό. Αναγκάστηκαν ομάδες να παίζουν στα όρια τους, να παίζουν απροετοίμαστες. Αναγκάστηκαν ομάδες να παίζουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πάρα πολλά παιχνίδια που ασφαλώς δεν θα μπορούσαν να πετύχουν οι ομάδες αυτά που θέλανε. Άρα ο κορονοϊός, πράγματι έχετε δίκιο, ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για φέτος. Μάλιστα. Πριν πάμε έτσι και σε κάποια άλλα ερωτήματα που έχουμε ετοιμάσει, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Τάσο, γιατί κάτι είπε, θα πει στον αέρα και πραγματικά είμαι περίεργη να δω τι θα πει. Αυτό που θέλω να πω, Δέσποινα, εγώ, είναι ότι όταν βλέπω τον coach στους αγωνιστικούς χώρους μέσα, μου θυμίζει τον δικό μου προπονητή. Coach, πραγματικά, μου θυμίζει τον δικό μου τον δάσκαλο, τον δικό μου τον προπονητή όταν ήμουν αθλητής, που σας ομοιάζει με τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίδρασης, τον τρόπο λειτουργίας. Από την πρώτη μέρα που σας είδα στους αγωνιστικούς χώρους και σας είδα για πρώτη φορά να κουτσάρω την ομάδα με την ομάδα της Βέρειας. Πραγματικά τότε ήταν που σας είδα πώς δίνετε τις εντολές, με τι ηρεμία, με τι γαλήνη. Σε καμιά στιγμή δεν σας είδα να ξεφεύγετε και πραγματικά μου θυμίσατε τον δικό μου τον προπονητή που όταν ήμουν αθλητής, και εμένα αλλά και τους αθλητές μου, το πώς μας κουτσάριζε από τη γωνία. Έτσι, πραγματικά μου θυμίζεται πάρα μα πάρα πολύ, και εδώ τα κορίτσια που έτυχε να το γνωρίσουν, όταν τους είπα ότι μου θυμίζεται τον προπονητή μου, μου λέει, Τάσο, έχεις δίκιο, πράγματι μας θυμίζει τον δικό σου τον προπονητή. Και θέλω επίσης, και το λέω και δημόσια, να σας συγχαρώ, γιατί πραγματικά όταν είδα το παιχνίδι με την ομάδα της Σύρου, του Φίνικα Σύρου, στο τέταρτο σετ,
όταν ουσιαστικά το αφήσετε με τέτοιο τρόπο, βλέποντας ότι είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσετε και βλέποντας ότι οι αθλητές σας έχουν κουραστεί πάρα πολύ, είχαν μόλις επιστρέψει τα παιδιά από τον κορονοϊό, κάνοντας εκείνες τις αλλαγές, δίνοντας ανάσες στα παιδιά και ποντάροντας επάνω στο πέμπτο σετ, ο τρόπος εκείνος πραγματικά που κουτσάρατε έδειξε ότι δεν είναι τυχαία εδώ που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και βεβαίως ότι η επιλογή σας ως εθνικού προπονητή δεν είναι καθόλου τυχαία. Έτσι. Ως συνάδελφος προπονητής, όχι ως δημοσιογράφος, ως συνάδελφος προπονητής, πραγματικά σας συγχαίρω για τον τρόπο που κουτσάρατε εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι μόνο, αλλά με αφορμή εκείνο το παιχνίδι. Έτσι. Και το δηλώνω δημόσια. Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τι σκεφτήκατε εκείνη την ώρα, coach, στο τέταρτο σετ, όταν κάνετε εκείνες τις αλλαγές και δώσετε χρόνο στον 17χρονο τον Μάρκου, επίσης ένα άλλο παιδί νεαρό, έτσι, δώσετε χρόνο σε παιδιά τα οποία άλλοι προπονητές δεν τα δίνανε χρόνο ούτε σε ομάδες β' εθνικής. Κοιτάξτε, σας καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Το δεύτερο που αναφέρατε έχει μια σχέση με τις τακτικές που χρησιμοποιούμε εμείς οι προπονητές και πράγματι στο συγκεκριμένο σημείο εμείς οι προπονητές Παναθηναϊκού επιλέξαμε να δώσουμε κάποιες ανάσες στους βασικούς μας αθλητές γιατί βλέπαμε ότι σιγά σιγά οι ανάσες μας τελειώνουν και έτσι προτιμήσαμε να τους δώσουμε έτσι ένα μικρό διάστημα ξεκούραση ώστε να διεκδικήσουμε με περισσότερες δυνατότητες το πέμπτο σετ. Νομίζω ότι είναι τακτικές που χρησιμοποιούν οι προπονητές. Αυτό κάναμε και εμείς, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα σπουδαιότερο από αυτό που κάναμε. Και όσον αφορά τα νέα παιδιά που προαναφέρατε, ένας από αυτούς είναι και ο Μάρκο, όπως είπατε, είναι 17χρονο παιδί. Και σε αυτό θα σας πω ότι είναι τιμή και καμάρι μας όταν εμείς οι προπονητές καταφέρνουμε να δώσουμε εφόδια σε ένα νέο παιδί ώστε να σταδιοδρομήσει στο χώρο του βόλεϊ. Όλοι μας οι προπονητές το προσπαθούμε. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί πολλές φορές πρέπει και εμείς οι προπονητές να σκεφτόμαστε το στόχο των ομάδων. Πολλές θεωρητικά μεγάλες ομάδες έχουν υψηλούς στόχους και δεν είναι εύκολο να προωθούν νέους αθλητές. Εγώ πάντως και η ομάδα μου προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι και όταν το καταφέρνουμε αυτό και το έχουμε καταφέρει κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και πολύ υπερήφανοι. Αυτά. Είναι πράγματι, κύριε Ανδρεόπουλε, μεγάλη χαρά για τους φιλάθλους και τους ανθρώπους του αθλητισμού να βλέπουν προπονητές του διαμετρήματος του δικού σας να αναδεικνύουν τέτοια παιδιά γιατί πράγματι και ο Μάρκο και ο Λίμπερο που προχθές αναδείξατε και θεωρώ ότι είναι ένα εκ των κορυφαίων ταλέντων του ελληνικού βόλεϊ, ο Συναδεινός. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός στηριζόταν στον 17χρονο, σε δύο 20χρονους, μάλλον σε τρεις 20χρονους, στον Συναδεινό, στον Χαράλαμπ τον Ανδρεόπουλο και στον Αλέξανδρο τον Ράπτη. Έτσι. Και άλλωστε το ποδόσφαιρο, συγγνώμη, το βόλι δεν όπως το ποδόσφαιρο με 11 παίχτες, 6. Και από τους 6 οι 3 ήταν 20χρονοι. Έτσι. Είναι και ελπίδα για το ελληνικό βόλι, βέβαια και ελπίδα για τον Παναθηναϊκό, το ότι έχει στις τάξεις του τέτοια παιδιά νεαρά, αλλά βέβαια και έναν προπονητή ο οποίος αξιοποιεί τα ταλέντα αυτά. Γιατί είδαμε ότι και τα τρία παιδιά είχαν καθοριστικό ρόλο και καθοριστική σημασία στη νίκη, η συμμετοχή τους στο παιχνίδι με την ομάδα της Ήρου.
Και μιλάμε τώρα για την ομάδα της Σύρου, η οποία είναι δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα και βέβαια δεν είναι τυχαία στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Είναι μια ομάδα πάρα μα πάρα πολύ καλή και πολύ ισχυρή. Έτσι. Εσείς ως προπονητής θα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Έτσι. Οπότε είναι χαρά για όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού και ιδιαίτερα του βόλεϊ να βλέπουν παιδιά σαν τον Μπάμπη τον Ανδρεόπουλο, σαν τον Αλέξανδρο το Ράπτη, σαν τον Συναντινό, το Σωτήρι το Συναντινό, έτσι, να αναδεικνύονται τον 17χρονο τον Μάρκου, παιδιά δηλαδή που έχουν πολύ μέλλον στο ελληνικό βόλεϊ. Και την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενώντας στην εκπομπή μας τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Καζάζη, είπε το εξής ο κύριος Καζάζης, ότι αναφερόμενος στο ότι το ελληνικό βόλεϊ έχει μία πτώση, στο ερώτημα δικό μας, δηλαδή, ότι το ελληνικό βόλεϊ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μία πτώση, και είπε ότι φταίει το ότι και αυτή την περίοδο δεν έχουμε, ας πούμε, έτσι, κάποιους αθλητές που να δημιουργούν ως πρότυπο στα νεότερα παιδιά. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός έχει στις τράξεις του 3-4 παιδιά τα οποία μπορούν να είναι πρότυπο και πόλος έλξης και για άλλα παιδιά που βρίσκονται σε μικρότερες κατηγορίες και σε μικρότερες ηλικίες, να πλαισιώσουν τους συλλόγους του βόλεϊ και σε λίγα χρόνια το βόλεϊ να ξανααποκτήσει την έγκλη που είχε έτσι πριν λίγα χρόνια. Όχι ότι δεν έχει τώρα, αλλά δεν έχει αυτό που είχε πριν, ας πούμε, 8-10 χρόνια. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα παιδιά τα νέα του Παναθηναϊκού που προαναφέρατε. Υπάρχουν νέα παιδιά και σε άλλες ομάδες όπου οι προπονητές τους τα προωθούν και τα ίδια τα παιδιά με το ταλέντο που έχουν ανταπεξέρχονται. Είναι και στην ομάδα του Μήλωνα νέα παιδιά, η αδερφή Χανδρινού. Είναι και στην ομάδα της Κηφισιάς νέα παιδιά, όπως είναι ο Φρίξος, ο Κοτσάκης, ο Σπυριούνης, ο Σονάκης, το Λίμπερο, και σε αρκετές άλλες ομάδες υπάρχουν νέα παιδιά που οι προπονητές, οι Έλληνες προπονητές, παλεύουν για αυτά τα παιδιά να τα αξιοποιήσουν και στηρίζονται, και τα ίδια τα παιδιά βέβαια αρπάζουν αυτές τις ευκαιρίες και προσπαθούν. Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα για τους προπονητές, γιατί η Volley League, το μεγάλο πρωτάθλημά μας, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οι ομάδες έχουν πολύ κοντινές σχέσεις μεταξύ τους και οι προπονητές προσπαθούν, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, αυτό επιτάσσει ο ρόλος τους και, αυτό το ρόλο τους ζητάνε και οι διοικήσεις αυτών των ομάδων. Ζητάνε κάθε αγωνιστική νίκη, κάθε Σαββάτο νίκη. Γιατί, και ξέρετε, και οι παράγοντες των ομάδων δαπανούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και θέλουν και αυτοί το αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι μια εύκολη δουλειά να προωθηθούν νέοι αθλητές. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι Έλληνες αθλητές, οι Έλληνες προπονητές, όταν τους δίνεται δυνατότητα, πραγματικά προωθούν νέους αθλητές. Και αυτό πραγματικά πολλές φορές μας δίνει κίνητρο σε όλους μας να προχωρήσουμε, γιατί όλοι μας θέλουμε να βγάζουμε καινούργιους αθλητές, να πηγαίνουμε το άθλημα στην επόμενη μέρα. Ως εθνικό προπονητή, πόσο σας χαροποιεί αυτό το γεγονός που βλέπετε, coach, μια σειρά νέων παιδιών που ανταγωνιστικά βρίσκονται μέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον? Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι ούτε το ποτήρι, ας πούμε, δεν μπορούμε να το δούμε ούτε γεμάτο ούτε άδειο. Το ποτήρι βρίσκεται κάπου στη μέση. Υπάρχουν πράγματι, δεν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων αθλητών που να μπορούν άμεσα να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποιοι αθλητές, μικρότερος αριθμός, αλλά υπάρχουν. Και εκεί πάνω επενδύει και το ελληνικό βόλεϊ για την επόμενη μέρα. Να σας πω και την προσωπική μου άποψη, ποτέ δεν είχαμε έναν τεράστιο αριθμό αθλητών όσον αφορά την εθνική ομάδα
που πάντα να ερχόταν ένας μεγάλος όγκος αθλητών στην εθνική ομάδα. Πάντα στις εθνικές ομάδες βρισκόντουσαν λίγοι αθλητές και καλοί, οι οποίοι τραβούσαν το κάρο της εθνικής ομάδος για μια δεκαετία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό γίνεται και τη συγκεκριμένη εποχή. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμα, ώστε αυτά τα νέα παιδιά να πάρουν λίγο περισσότερες εμπειρίες, ηλικιακά ακόμα να οριμάσουν λίγο, και αυτά τα παιδιά θα είναι έτοιμα να τραβήξουν το κάρο της εθνικής ομάδος μια οκταετία, μια δεκαετία παραπέρα. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν είμαστε και δυσαρεστημένοι. Βρισκόμαστε σε ένα καλούτσικο επίπεδο, αρκεί και εμείς όλοι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά, να τους δώσουμε τα εφόδια, να τους δώσουμε και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται και αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν. Μάλιστα. Δέσποινα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ανδρεόπουλο, από εδώ και πέρα περνάμε στην φάση των play-off, ένα πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται κάτω από αντίξωες πολλές φορές συνθήκες, με την ταλαιπωρία με τον κορονοϊό, με τους συνεχείς αγώνες. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, το πλάνο σας ποιο είναι? Εννοείται πώς κυλάει γενικότερα το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα ή το πλάνο του Παναθηναϊκού? Και τα δύο ερωτήματα τα είχα στο μυαλό μου να τα κάνω, αλλά θα πάρω με ένα-ένα. Από εδώ και πέρα, ποιο είναι το πλάνο όσον αφορά τα play-off και φυσικά ποιο είναι το πλάνο του Παναθηναϊκού? Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό έγινε δίκαιο γιατί ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά φέτος, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και ο ίδιος και όλες τις υπόλοιπες ομάδες, εμφάνισε την πιο σταθερή ομάδα. Είχε τα αποτελέσματα, άρα αυτή τη στιγμή έχει μια βαθμολογική διαφορά από την ομάδα, τη δεύτερη ομάδα που είναι ο Φίνικα Κασίρου και την τρίτη ομάδα που είναι ο Παναθηναϊκός, 9 και 12 πόντους αντιστοίχως. Άρα ο Ολυμπιακός αυτό το πρωτάθλημα τώρα πια θα το χάσει μόνο αν ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλα στραβοπατήματα. Είναι πιο κοντά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες να πάρει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τη δική μου ομάδα, εμείς όσο έχουμε μαθηματικά ελπίδες για τον τίτλο, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον τίτλο. Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα φέτος να ανταπεξέλθουμε με προβλήματα κατά την άποψή μας που μας δημιούργησαν αστοχίες στα αποτελέσματα και προβλήματα με τον κορονοϊό που και εκεί μας δημιούργησαν άλλες αστοχίες. Αλλά η προσπάθειά μας είναι πολύ μεγάλη, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθειά μας μέχρι το τέλος. Έχουμε μια τιμητική θέση μέχρι στιγμής, έχουμε αποδείξει σε παιχνίδια ότι είμαστε και εμείς μια δυνατή ομάδα. Όσο μαθηματικά έχουμε ελπίδες, αυτές οι ελπίδες θα τις παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ως προπονητής, εσείς φέτος, με τι θα είστε ευχαριστημένος, με βάση το αποτέλεσμα? Και ας πάρουμε αρχικά το αποτέλεσμα και μετά θέλω να πείτε με τι είστε ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από την πορεία των αθλητών σας. Γιατί ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι από πέρυσι που πήρε το πρωτάθλημα και κάποιες χρονιές τις προηγούμενες, αλλά συνεχίζει να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις και συνεχίζει να έχει μια πολύ καλή πορεία και να βρίσκει τις δυνάμεις του. Κοιτάξτε, να σας πω, εμείς στον Παναθηναϊκό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μια προσπάθεια χρόνων που έχουμε ξεκινήσει, 5-6 χρόνων, σιγά σιγά αποδίδει καρπούς. Και φτάσαμε πέρσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να σας πω και χωρίς να ήταν και ο πολύ μεγάλος μας στόχος, γιατί πηγαίναμε βήμα-βήμα. Και από εκεί και πέρα η ομάδα του Παναθηναϊκού σκέφτεται, και αυτό είναι το ζητούμενο, πώς θα παραμείνει διεκδικητής του πρωταθλήματος. Αυτό δηλαδή που κάνουμε και φέτος. Ξέρετε, το πρωτάθλημα δεν είναι κάτι που το έχει κανένας στο τσεπάκι του. Μια φορά θα το πάρεις, μια φορά θα το χάσεις. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Άρα λοιπόν από την δική μου ομάδα και από αυτά που κάνουμε ως Παναθηναϊκός είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
που συνεχίζουμε να είμαστε διεκδικητές του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από τη στιγμή που έχετε και την υγεία σας, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί η υγεία είναι πάνω και από κάθε αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα συμφωνείτε και εσείς σε αυτό. Ωστόσο, ναι, πείτε μου. Ασφαλώς ήθελα να πω ότι η υγεία είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι ακριβώς, κύριε Ανδρεόπουλε. Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Στην προχθεσινή μετάδοση που έκανε ο σταθμός μας μέσω του επίσημου καναλιού της Volleylink, που παίζονταν το παιχνίδι Φίλιππος Κηφισιά, ο κύριος Ζαλμάς έκανε κάποιες δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα και καταφέρθηκε εναντίον της διοργανώτριας αρχής για τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος. Είδαμε και δικές σας δηλώσεις πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Είδαμε όμως και δηλώσεις του κύριου Ταρνατόρου. Δεν ξέρουμε εάν εμέσως πλην σαφώς έδινε και κάποιες απαντήσεις σε εσάς ή στον κύριο Ζαλμά, που έλεγε ότι ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος έχει συναποφασιστεί από όλους τους πρόεδρους των ομάδων. Τι θα μπορούσε λοιπόν να κάνει διαφορετικά η διοργανώτρια αρχή όταν το σύνολο των ομάδων ψηφίζουν κάτι συγκεκριμένο? Κοιτάξτε, να σας πω, όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, η δική μου ομάδα, ο Παναθηναϊκός, ήταν σίγουρος από το περασμένο καλοκαίρι ότι αυτός ο τρόπος που επιλέχθηκε να συνεχίσει το πρωτάθλημα ήταν λαθασμένος τρόπος. Και ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τις επιφυλάξεις του στην προκήρυξη γι' αυτό. Έτσι, το ότι λοιπόν αυτός ο τρόπος του πρωταθλήματος είναι λαθασμένος αποδεικνύεται τώρα, αποδεικνύεται αυτή την εποχή, όπου μία ομάδα, δικαίως, όπου μία ομάδα έχει ξεφύγει βαθμολογικά και παίρνει το πρωτάθλημα. Και όλες οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Επίσης θέλω να πω ότι αυτός ο τρόπος πρωταθλήματος εμφανίζεται σε ελάχιστες χώρες. Αυτό που γίνεται συνήθως σε όλες τις προηγουμένες αθλητικές χώρες είναι ο νορμάλ τρόπος με προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς κτλ. Που κρατάει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του βόλεϊ μέχρι την τελευταία μπάλα, μέχρι να πέσει κάτω η τελευταία μπάλα. Τέλος πάντων, οι περισσότερες ομάδες λοιπόν ψήφισαν για αυτόν τον τρόπο πρωταθλήματος. Εγώ προσωπικά πιστεύω και η ομάδα μου ότι αυτό ήταν ένα λάθος, το οποίο αποδεικνύεται και τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς, coach, να ρωτήσω λίγο. Η Λίγκα έχει μία δικαιοσύνη μέσα της. Οι ομάδες μας έχουν μία δικαιοσύνη. Και ποια είναι η δικαιοσύνη? Ότι κάθε ομάδα ψηφίζει. Έχει ένα ψήφο και ψηφίζει. Άρα κάθε ομάδα η οποία έχει ψηφίσει για αυτόν τον τρόπο πρωταθλήματος, ας αναλογιστεί αν αυτός ο τρόπος πρωταθλήματος που ψήφισε η ομάδα πέρσι το καλοκαίρι ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό θέλω να πω. Κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την άποψη της ομάδας μου ήταν λάθος. Και σας επαναλαμβάνω, μπορεί ο κύριος Ορνατόρος να είπε ότι παμψηφί πέρασε ο τρόπος, αλλά ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ από τη διοίκησή μου, ψήφισε με επιφύλαξη. Κράτησε τις επιφυλάξεις. Αυτό. Coach, να ρωτήσω τώρα κάτι εδώ. Αν μου επιτρέπετε, coach, μ' ακούτε? Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα, ρωτώντας τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Καζάζη, σχετικά με τα play-off, ο ίδιος είπε ότι θα προτιμούσε, ως προπονητής του Ολυμπιακού, θα προτιμούσε να είναι τα play-off με πλεονέκτημα έδρας στην ομάδα που θα είναι με βαθμούς παραπάνω. Όχι το σύστημα αυτό. Συμφωνείτε κι εσείς σε αυτή την κατεύθυνση? Ακούστε με, δεν ξέρω αν το είπε ο Δημήτρης ο Καζάς, αυτό που δεν το άκουσα. Δεν είναι προχθές, το είπε στην εκπομπή μας. Είναι καταγραμμένο στην εκπομπή μας. Μου το μεταφέρετε εσείς αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και εγώ λοιπόν συμφωνώ με τον προπονητή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, αν είναι έτσι όπως μεταφέρετε, ότι και κατά την άποψή μου αυτό θα ήταν ο σωστός τρόπος. Δεν έγινε όμως αυτό. Η Λίγκα επέλεξε έναν άλλο τρόπο πρωταθλήματος. Αυτό. Αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Καζάζης, ότι αν ρωτάτε τη δική μου άποψη, την οποία την είπα πριν ακόμη πάρθει η απόφαση, για μένα θα ήταν το σωστό, αν ήταν στη δική μου δικαιοδοσία, να γίνουν οι αγώνες με πλεονέκτημα έδρας για αυτόν ο οποίος θα έχει τη βαθμολογία, μεγαλύτερη βαθμολογία από τον δεύτερο και τρίτο στην κατάταξη.
αφού όμως επιλέχθηκε. Όπως γίνεται συνήθως όλα τα χρόνια, και εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Ο πιο ενδεδειγμένος, ο τρόπος που ακολουθεί όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Και εμείς πάντα αυτό ακολουθούμε. Δεν καταλάβαμε φέτος γιατί να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, όμως, αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σας επαναλαμβάνω, για τον τρόπο αυτό του πρωταθλήματος ψήφισαν οι περισσότερες ομάδες. Άρα εδώ πρέπει να έχουμε ένα ζητούμενο, ένα σκεπτικό. Αφού λοιπόν οι ομάδες ψήφισαν για αυτόν τον τρόπο πρωταθλήματος, θεωρητικά η κάθε ομάδα επίστευε ότι αυτός ο τρόπος είναι σωστός. Ή ψηφίσαν λάθος οι ομάδες, ή είναι μια τροφή για σκέψη στο επόμενο διάστημα να σκεφτόμαστε πιο πολύ πριν ψηφίσουμε. Αυτό δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Ζητήθηκε η άποψη των προπονητών, είτε από τους προέδρους, είτε από την διοργανώτρια αρχή, για το πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερα η διεξαγωγή του πρωταθλήματος, ή στην ουσία αποφάσισαν για εσάς, χωρίς εσάς? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι εισακούγεται πάρα πολύ η άποψη των προπονητών, ούτε νομίζω ότι ρωτόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, μάλλον η κάθε ομάδα, η κάθε διοίκηση, πιθανόν να ρωτάει την άποψη του προπονητή. Εγώ δεν ξέρω σε κάθε ομάδα τι άποψη έχει ο προπονητής της ομάδος. Στη δική μου ομάδα, όταν ερωτήθηκα για αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου. Και αντιστοίχως ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τις αντιρρήσεις του στη Λίγκα. Αλλά όπως σας είπα, η Λίγκα μας, η κάθε ομάδα έχει μία ψήφο στη Λίγκα. Υπάρχουν 8 ομάδες που ψηφίζουν. Λοιπόν, και πάντα η πλειοψηφία, πάντα γίνεται αυτό που λέει η πλειοψηφία. Λοιπόν, η πλειοψηφία, να σας πω για να τελειώσουμε αυτό το θέμα, η πλειοψηφία λοιπόν των ομάδων της Λίγκας ψήφισαν για αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που τον ψήφισαν οι ομάδες, τι άλλο να πούμε, η άποψή μας περισσεύει. Έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι, αυτό ακολουθήσαμε μέχρι το τέλος. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αυτό ήταν λάθος, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, κύριε Ανδρεόπουλε, έτσι να το πάμε λίγο αλλιώς τώρα, να πάμε λίγο στα ερχόμενα παιχνίδια, στα παιχνίδια που αναμένετε να παίξετε. Το επόμενο παιχνίδι με ποιον είναι? Δεν είδαμε ακόμη πρόγραμμα, υπάρχει πρόγραμμα? Γιατί στην Volley League δεν είδαμε κάποιο πρόγραμμα, αν έχει ανακοινωθεί. Τουλάχιστον δεν δημοσιεύτηκε μέχρι πριν λίγο που είχαμε τσεκάρει εμείς. Τώρα δεν σας ακούω καλά και δεν άκουσα την ερώτησή σας. Λέω, μέχρι πριν λίγο που μπήκαμε στη Volley League, στο επίσημο site, για να δούμε το πρόγραμμα σχετικά με τα play-off, δεν είχε ανακοινωθεί κάτι. Επομένως, δεν γνωρίζουμε το πρόγραμμα των play-off. Ναι. Αυτό ρώτησα. Ναι. Το επόμενο παιχνίδι σας ποιο είναι? Κοιτάξτε, το επόμενο παιχνίδι γνωρίζουμε ποιο θα είναι. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, η δική μου ομάδα, θα παίξει αντιμέτωπη με την ομάδα του ΠΑΟ και η ομάδα του Ολυμπιακού με την ομάδα της ΣΥΡΟΥ. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Πότε? Πιστεύουμε, ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε αυτές τις ημέρες είναι ότι η ομάδα του ΠΑΟ χτυπήθηκε από κορονοϊό. Άρα, και μάλιστα όλη η ομάδα από ό,τι πληροφορούμαστε, άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσει η ομάδα του ΠΑΟΚ αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού και ακολούθως να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Τώρα πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, δεν το γνωρίζω. Πιθανολογούμε ότι θα ξεκινήσουμε πάλι το πρωτάθλημα από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Μάλιστα. Το ευχόμαστε να ξεπερδέψει και ο ΠΑΟΚ με την ταλαιπωρία με τον κορονοϊό και να μπορέσει επιτέλους αυτό το πρωτάθλημα να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω και για την εθνική ομάδα, γιατί εσείς δεν ξεκουράζεστε καθόλου. Με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, ξεκινάτε τις υποχρεώσεις για την εθνική ομάδα. Και θα ήθελα να ρωτήσω πού στοχεύει φέτος η εθνική μας. Κοιτάξτε, η εθνική μας αμέσως μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, μετά από λίγες μέρες θα μαζευτεί για μια προετοιμασία περίπου 2,5-3 εβδομάδων, με μεγάλο στόχο να καταφέρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά να βρεθεί στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ο στόχος είναι πάρα πολύ ψηλός και τον έχουμε ανάγκη όλοι ως ελληνικό βόλεϊ. Ευελπιστούμε ότι οι αθλητές μας θα δώσουν άλλη μια φορά τον καλύτερό τους σε αυτό όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τα δύο προηγούμενα χρόνια στην εθνική ομάδα και θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η ομάδα μας για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Μάλιστα. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε με τον coach Δέσποινα. Άλλωστε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάλι, να το δεσμεύσουμε από τώρα ότι ενδιάμεσα στα play-off θα σας ξαναέχουμε ακόμη μια φορά coach, έτσι για να μας πείτε πώς πάει η ομάδα σας και πώς πάει όλη η διοργάνωση. Και βέβαια εκεί θα έχουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα σε επιαγωνιστικού περιεχομένου. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να τον συγχαρούμε για μία φορά ακόμη για την ανάδειξη των νέων παιδιών που δίνει τη δυνατότητα και βλέπουμε καινούργια παιδιά, νεαρά παιδιά, να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό βόλιο και σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι αυτή η ομάδα του Πανθηναϊκού, και να ευχηθούμε τα καλύτερα στην ομάδα και σε εσάς coach προσωπικά. Πρώτα και πάνω απ' όλα βεβαίως η υγεία. Και κατά δεύτερο, οι στόχοι του Πανθηναϊκού να υλοποιηθούν στο έπακρο και βεβαίως μετά και με την εθνική μας ομάδα που στο τιμόνι βρίσκεστε εσείς. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, έτσι που με ανεχτήκατε. Είναι χαρά μας να συνομιλούμε με αξιόλογους ανθρώπους και πόσο μάλλον με εσάς. Να πω ότι να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο και από αυτή την πανδημία να έχουμε όσο το δυνατόν έτσι τις λιγότερες απώλειες και όλος ο κόσμος να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια και να επανέλθουμε όλοι στην κανονικότητά μας. Και όσον αφορά τις ομάδες, εγώ θα έλεγα ότι επειδή ακριβώς και δύσκολο αγώνα, όλες οι ομάδες να προχωρούν μπροστά και να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους. Αυτές είναι οι δικές μου ευχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε όλους τους τομείς. Να σας αποδεσμεύσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Και φυσικά, ο στόχος με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική να επιτευχθεί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.